Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την συνέντευξη τύπου επευκαιρία της επίσκεψής μου στη Λέσβο. Ήρθα σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Βέρο, με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Κίτελη και με τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, καθηγητή κύριο Μουτζούρη. Συζητήσαμε κυρίως για τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο νησί, τα οποία σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θα σας πω ότι σε αυτή την επίσκεψή μου, που πιθανόν να είναι και η τελευταία στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, είδα ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτά που είχαμε βιώσει αρχικά το 2020. Βλέπουμε τη Λέσβο να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, το μεταναστευτικό πλέον να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο να κοιτάνε το μέλλον και όχι το παρόν και το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα δύσκολα 3 χρόνια. Θυμάμαι τις πολύ δύσκολες στιγμές στις αρχές του 2020, με τις αυξημένες αφίξεις, την ένταση που υπήρχε στο νησί. Θυμάμαι τα πολύ δύσκολα γεγονότα του εμπρισμού της Μόριας και τις ημέρες που ακολούθησαν με την αναταραχή που υπήρχε στο νησί. Καταφέραμε όμως με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, ως Υπουργείο, τον Ιανουάριο του 2020, όταν ιδρυθήκαμε, θέσαμε 2 συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν ο δραστικός περιορισμός των μεταναστευτικών ροών. Ο δεύτερος στόχος ήταν ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό είναι που σήμερα βλέπουμε και βιώνουμε στη Λέσβο. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την περίοδο 15-19, έφτασαν στη Λέσβο 643.000 αιτούντες άσυλο. Στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, ο αντίστοιχος αριθμός αφίξεων ήταν 32.000, εκ των οποίων οι 27.000 αφορούν τη διετία 19-20 και μόνο 5.000 τη διετία 21-22. Αποτέλεσμα σήμερα οι διαμένοντες στη δομή στο Μαυροβούνι να είναι λιγότερες από 2.000, μία μείωση περισσότερη από 90% από τις πιο δύσκολες μέρες της Μόριας. Έκλεισε το καρατεπέ, το δημοτικό καρατεπέ, έκλεισε η κατάληψη στο ΠΙΚΠΑ, κλείσαμε τα διαμερίσματα που υπήρχαν σε πολλές περιοχές του νησιού. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μόνο τη δομή φιλοξενίας στο Μαυροβούνι, που παρότι προσωρινή, πλέον παρέχει αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης στους φιλοξενούμενους, ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας πρώτα απ' όλα για το προσωπικό μας και τους ωφελούμενους που βρίσκονται στο Μαυροβούνι, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Προχωρήσαμε σε σημαντικά ανταποδοτικές επενδύσεις προς τους Δήμους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλίνης και προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συνολικά έχουμε δώσει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις των Δήμων ως δημοτικά τέλη, αναδρομικά από το 2019, για αποζημιώσεις προς τους κατοίκους των περιοχών όπου είχαν ζημιές στις περιουσίες τους ως αποτέλεσμα εξαιτίας του μεταναστευτικού. Στηρίξαμε νέα έργα υποδομής και σήμερα με τους Δημάρχους επισκεφθήκαμε ένα αριθμό σημαντικών έργων. Θέλω να πω ότι η αγορά της Μόριας από το Δήμο με χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η ανακατασκευή του Δημοτικού Καρατεπέ μετατρέπουν χώρους τους οποίους βιώσαμε τις δύσκολες μέρες του μεταναστευτικού σε χώρους οι οποίοι πλέον θα προσφέρουν προοπτική για τη Μυτιλίνη, όπως παραδείγματος χάρη το ειδικό σχολείο το οποίο θα μεταφερθεί στη Μόρια, εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που επίσης σχεδιάζονται να μεταφερθούν εκεί. Τελικός στόχος είναι να λειτουργήσει η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Βάστρια εντός του 2023, μια δομή που είναι μόνο το 1/7 από ό,τι ήταν η Μόρια, είναι 7 φορές μικρότερη από τη Μόρια στα χειρότερά της, είναι 3 φορές μικρότερη από ό,τι είναι σήμερα το Μαυροβούνι αναφορικά με το γενικό πληθυσμό που θα φιλοξενεί, μια δομή η οποία βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού και προχωράει όπως ακριβώς είχα παρουσιάσει στη Βουλή το Νοέμβριο του 2021. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά.
να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σε αυτή την περίοδο που υπηρέτησα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με μεγάλη χαρά να απαντήσω στις όποιες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε σε έργα 25 εκατομμυρίων στο νομό Λέσβο, στη Λέσβο μάλλον. Παρά τα αυτά έργα δεν έχουμε δει. Αντιθέτως, υπάρχει, όταν μιλάμε για έργα, εννοώ για μόρσιμα έργα, για έργα που σηματοδοτούν την αποζημίωση για τα όσα υπέστη η Λέσβο στο νησί. Βάλω έργα γηπέδων 5x5 ή παιδικών χαρών δεν αντικαθιστούν ένα σημαντικό έργο που θα έπρεπε να έχει γίνει στη Λέσβο, η οποία δέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος των πιέσεων, όπως για παράδειγμα το τελωνείο της Χίου. Να πω σε αυτήν την ερώτηση, κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πολύ. Η ευθύνη επιλογής των έργων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δικός μας ρόλος είναι να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σημαντικά έργα υποδομής. Θέλω να σας πω ότι συνολικά έχουμε δώσει στο Βόρειο Αιγαίο πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2023 μέχρι στιγμής, τα οποία να τα συγκρίνουμε με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της εφταετίας που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ, που είναι 400 εκατομμύρια. Άρα η ετήσια στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι στο ύψος του 50% του συνολικότερου πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο Δήμος Μυτιλίνης σήμερα έκανε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση όλων των έργων τα οποία έχουν εντάξει στο Ταμείο Αλληλεγγύης και είχα τη χαρά σήμερα ήδη να δω η διεισόμαση πολλά έργα τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Φαντάζομαι οι Δήμαρχοι θα παρουσιάσουν πιο αναλυτικά και το 2023 το έργο που έχουν επιτελέσει με τη δικιά μας χρηματοδότηση. Η δικιά μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα έργα που επιλέγει η τοπική κοινωνία. Κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Η δομή της Βάστριας πλέον έχει πάρει πλήρη εικόνα υλοποίησης. Αν δείτε τις φωτογραφίες που θα σας δώσουμε, πλέον η δομή έχει εγκατασταθεί. Είναι στην φάση της ολοκλήρωσης εντός του 2023. Το έργο έχει φτάσει στο 50% της τεχνικής ολοκλήρωσης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης και η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που χρειάστηκε για τη δομή, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί στην πλήρη έκτασή της. Θεωρούμε ότι μέσα στο 2023 η δομή θα είναι έτοιμη για να κλείσει το Μαυροβούνι, που είναι ο βασικός μας στόχος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την Βάστρια, στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκαν διάφορες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική μελέτη της δομής, αλλά και αντιρρήσεις ό,τι αφορά τον αριθμό των διαμενόντων. Τι απαντάτε σε αυτές τις αιτιάσεις? Ο σχεδιασμός της δομής είναι ακριβώς αυτός που παρουσίασα τον Νοέμβριο του 2021 στη Βουλή. Ο γενικός πληθυσμός που θα φιλοξενεί η δομή της Βάστριας είναι 3.000 άτομα. Είναι ακριβώς το ίδιος αριθμός ο οποίος είχε εκφράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση που ενέκρινε τη μεταφορά της δομής από το Μαυροβούνι στη θέση Βάστριας. Όπως είχα πει στη Βουλή, πέρα του γενικού πληθυσμού θα υπάρχει και ένα κλειστό μέρος της δομής, αυτό που ονομάζεται προκεκά, που πάντα υπήρχε στη Μυτιλίνη, στη Μόρια, το οποίο δεν το συνυπολογίζουμε γιατί είναι μια δομή εντελώς κλειστή, η οποία συνολικά θα φτάσει τη δομή στις 5.000 θέσεις, όπως ήταν ο ακριβώς αρχικός σχεδιασμός. Και αν δείτε τις ροές που είχε η Μυτιλίνη τα προηγούμενα χρόνια και τη μεταβλητότητα που μπορεί να υπάρχει στο μέλλον από αυτές τις ροές, θεωρούμε ότι αυτό θα μας επιτρέψει να μην ξαναζήσουμε ποτέ περιστατικά όπως ζήσαμε με τον υπερπληθυσμό των δομών, που ο υπερπληθυσμός των δομών ήταν τελικά αυτός που δημιούργησε τις ακραίες συνθήκες πίεσης στις τοπικές κοινωνίες. Ό,τι είπαμε την πρώτη στιγμή, αυτό ακριβώς υλοποιούμε χωρίς καμία διαφορά. Θεωρώ ότι είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με το Δήμο Μυτιλίνης. Και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική μελέτη. Η περιβαλλοντική μελέτη, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις επί της ουσίας της περιβαλλοντικής μελέτης. Από ό,τι γνωρίζω, υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις επί του γεγονότος ότι υπάρχει και το κλειστό μέρος της δομής. Αυτό όμως δεν ήταν κάτι καινούριο. Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που έχει παρουσιάσει η σύμβαση που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Αυτό ακριβώς το έργο υλοποιείται. Ο λόγος που γίνεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να είμαι απόλυτα διαφανής μαζί σας, είναι ενώ ο νόμος επέτρεπε δομές μέχρι 5.000 θέσεις να γίνουν με πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
που κάνει ο φορέας υλοποίησης, νομολογία του ΣΤΕ, η οποία δεν αφορούσε τη Βάστρια, είπε ότι πάνω από 3.000 θα έπρεπε να γίνεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διοίκηση αμέσως συμμορφώθηκε στην ομολογία του ΣΤΕ. Περιορίσαμε το έργο όπως εξελίσσεται σήμερα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 3.000 θέσεων. Ζητήσαμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει κατατεθεί. Αναμένουμε τώρα τις τεχνικές απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη φάση αξιολόγηση της ΜΠΕ. Και αν εγκριθεί η ΜΠΕ επί της ουσίας της, αυτό θα επιτρέψει το έργο να γίνει όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Το κρίσιμο πάντως εδώ, και νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό, το ζητούμενο είναι να κλείσει το Μαυροβούνι. Αν η δομή της Βάστριας είναι μικρότερη των αναγκών, θα μπορούσε δυνητικά κάποια στιγμή στο μέλλον να υπάρξει ανάγκη να υπάρξει και ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Και γι' αυτό σχεδιάσαμε από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη στιγμή το επικοινωνήσαμε με τις τοπικές αρχές και με τους κατοίκους. Ποια είναι η πραγματική ανάγκη μακροπρόθεσμα, ώστε να μην ξαναβιώσουμε ποτέ μια μόρια. Αυτή την ανάγκη υλοποιούμε με πλήρη χρηματοδότηση, είναι σημαντικό να το τονίσω αυτό, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Για το μείο από το νέο. Η δομή καραντίνας στην Κρητική Λέσβο θα κλείσει, όταν κλείσει η Βάστρια. Δεν υπάρχει σχεδιασμός να κλείσει η δομή καραντίνας στη Δυτική Λέσβο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή υπάρχουν κατά καιρούς αφίξεις στη Δυτική Λέσβο. Αυτό επιτρέπει μια πρώτη καταγραφή των ανθρώπων που έχουν μπει στη Δυτική Λέσβο πριν μεταφερθούν και αυτοί στην νέα δομή της Βάστριας. Νομίζω είναι χρήσιμη. Πολλά χρόνια λειτουργούσε μια δομή στην ευρύτερη περιοχή που είναι η σημερινή δομή καραντίνας. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχει δημιουργήσει και κανένα πρόβλημα στην τοπική κοινωνία από τότε που λειτουργεί.